Γεια σας. Είστε στην ειδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Ασταμάτητοι Bucks νίκησαν στην Ινδιανάπολη στους Pacers με 141-136 και παραμένουν το φαβορί για το καλύτερο ρεκόρ στο φινάλε της regular season. Πρώτο σκόρερ για τα ελάφια ο Drew Holiday με 51 πόντους και ρεκόρ καριέρας. Triple-double για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 38 πόντους, 17 rebound και 12 assist. Στην EuroLeague, ο Ολυμπιακός κλείδωσε και μαθηματικά πλέον το πλεονέκτημα έδρα στα play-off, συντρίβοντας το σεφ τη Βιλερμπάν με το εμφατικό 81-55. Κορυφαίοι για τους ερυθρόλευκους η Wacup και McKissick με 11 πόντους αμφότεροι. Στο ποδόσφαιρο, για διπλό κακούργημα που προκύπτει από την παράνομη βιντεοσκόπηση στη σύσκεψη της ΕΠΟ, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τάκης Μπαλτάκος στη συνέντευξή του σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, προαναγγέλλοντας εξελίξεις. Στην Ελλάδα επέστρεψε η Εθνική Ποδοσφαίρου των Νέων μετά την νίκη της στην Ιρλανδία που της έδωσε και την πρόκληση για την τελική φάση του Euro 2023 το καλοκαίρι. Ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε μαζί με τον Μάρκο Ματεράτσι στο φαν κλαμπ της Ίντερ στη Νέα Υόρκη όπου αποθεώθηκε από τους οπαδούς στο Νερατζούρι. Στο διεθνή χώρο viral έχει γίνει το βίντεο της CONMEBOL για την βράβευση της Εθνικής Αργεντινής για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Σε αυτό, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, Μαραντόνα και Πελέ ζωντάνεψαν και έστειλαν το δικό τους μήνυμα στο Λιονέλ Μέση. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο να έχετε μια όμορφη ημέρα.